Να καλησπέρισω τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού και να σας ευχαριστήσω αρχικά για αυτή τη σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Τσιόδρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με αφορμή και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε σε σχέση με την πολύ μεγάλη πίεση των μεταναστευτικών ροών, διότι υπάρχει εδώ τοπικά μια πολύ μεγάλη αγωνία. Οι τοπικοί φορείς αναμένουν την κάθοδο του κυρίου Κερίδη για να ακούσουν και κάτι πιο συγκεκριμένο σε επίπεδο σχεδιασμού. Αυτό είναι για αυτούς το μείζον. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο επ' αυτού και να μας πείτε αν, βλέποντας τη συνολική εικόνα, πρέπει να ανησυχούμε και σε ποιο βαθμό για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Κοιτάξτε, έχουμε δείξει τα προηγούμενα χρόνια ως κυβέρνηση ότι έχουμε πάρει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το μεταναστευτικό και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε αντιμετωπίσει. Είδαμε ότι μέχρι το 2019 ήταν από τα προβλήματα τα οποία κυριαρχούσαν στην δημόσια συζήτηση. Τώρα έχει φύγει, βρίσκεται πολύ χαμηλά, να το πω έτσι. Βεβαίως, οι εξελίξεις στην Αίγυπτο δημιουργούν ανησυχία. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, γιατί η γειτονική χώρα αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά προβλήματα οικονομικά, δηλαδή. Ο τουρισμός με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περνάει μια δύσκολη φάση. Επίσης, το γεγονός ότι δεν διέρχονται πλοία από το Σουέζι, διέρχονται πολύ λίγα και με πολύ μεγάλο κίνδυνο, στερεί έσοδα από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα με 110 εκατομμύρια πληθυσμό. Αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό επιδιώκουμε. Έχει και εκατομμύρια μετανάστες στα εδάφη της από άλλες χώρες. Ακριβώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό πιέζεται. Γι' αυτό ακριβώς δίνεται βοήθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό υπάρχει και συμφωνία με την Ελλάδα προκειμένου να αποφύγουμε ένα κύμα μεταναστευτικό προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς την Κρήτη. Έχει δείξει η Αίγυπτος και στο παρελθόν ότι συνεργάζεται με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Δίνεται λοιπόν ένα σημαντικό πακέτο, με χαρακτηριστική βέβαια καθυστέρηση για πολλούς. Αυτό θεωρείτε ότι είναι αρκετό? Αυτό θα φανεί αν είναι αρκετό ή όχι, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν χρειαστεί να κάνει περισσότερα πράγματα, θα πρέπει να το κάνει. Η Αίγυπτος, όπως είπα και πριν, δείχνει διάθεση συνεργασίας με την Ελλάδα, το έχει κάνει και στο παρελθόν και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ώστε να μην έχουμε ένα καινούριο μεταναστευτικό κύμα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Εκεί ήθελα να σας πάω, κύριε Τσιόδρα. Μία πιθανή νέα έξαρση του μεταναστευτικού, ιδίως λίγο πριν από τις εκλογές, τι θα σήμαινε και αν θα ενίσχυε την ακροδεξιά? Έχει φανεί και στο παρελθόν, όπως είπα, ότι η κυβέρνηση μπορεί να λειτουργεί αποφασιστικά. Επίσης, πρέπει να πω ότι η Ευρώπη δεν είναι εκεί που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Όπου η Ελλάδα καταγγελόταν συνεχώς, όπως θυμάστε, για Bushbax κλπ. Τώρα το ζήτημα των λάθρων διακινητών, με επιμονή της Ελλάδας, έχει μπει πολύ σημαντικά στην ατζέντα, ως εκ τούτου υπάρχει και από την ευρωπαϊκή σκοπιά μια διαφορετική αντιμετώπιση, βεβαίως λόγω και της πίεσης που υφίστανται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από την έξαρση του μεταναστευτικού. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η Ευρώπη συνολικότερα ακολουθεί πια μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και η Ελλάδα νομίζω μέσα από τις συνεργασίες που κάνει με τρίτες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή η Τουρκία και με αποφασιστικότητα που δείχνει, νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στα των ευρωεκλογών, επειδή όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσιόδρα, διατηρεί το ισχυρό προβάδισμα, θεωρείτε ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί και τι εν τέλει κρίνεται σε αυτές τις ευρωεκλογές? Οι ευρωεκλογές, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το λέω γιατί το 2019 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 33% στις ευρωεκλογές και ένα μήνα και κάποιες εβδομάδες μετά πήρε 39,5%. Δεν σημαίνει ότι οι πολίτες σε αυτό το διάστημα άλλαξαν γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απλώς θεώρησαν ότι είναι πιο χαλαρή ψήφος και ότι δεν κρίνεται η διακυβέρνηση. Αυτό το οποίο κρίνεται πάντως και πρέπει να είναι σαφές στους συμπολίτες μας είναι ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Αν δηλαδή θα μας εκπροσωπήσουν ευρωβουλευτές και κόμματα τα οποία υπερασπίζονται τα ελληνικά συμφέροντα εκεί, ή αν θα μας εκπροσωπήσουν κάποιοι οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία προκειμένου να καταγγείλουν την Ελλάδα, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συνέτασαν ψηφίσματα κατά της Ελλάδας, ζητώντας μάλιστα να περικοπεί ακόμα και η χρηματοδότηση προς τη χώρα μας. Αυτό, και επειδή ξέρουμε ότι πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να δούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, μιας και κρίνονται πολλά πράγματα εκεί, να συζητάμε τους αγρότες, μια αγροτική πολιτική, μια σειρά από άλλα θέματα, έργα τα οποία έγινε, χρηματοδότηση
Είναι ζητήματα τα οποία κρίνονται εκεί και πρέπει λοιπόν να το δούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει πύχης ωστόσο? Από άποψη ποσοστού εννοώ. Αριθμητικό πύχη δεν έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε στη Θεσσαλονίκη, όπου έβαλε και το πολιτικό πλαίσιο εν ώψη ευρωεκλογών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας και, όπως είπα, οι δυνάμεις οι οποίες με δυνατή φωνή θα εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη θα πρέπει να βγουν πιο ισχυρές. Το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας πότε θα ανακοινωθεί? Βέβαια, μία σειρά ονομάτων έχουν ήδη κλειδώσει. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Απριλίου, μετά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς η ημερομηνία, αυτό είναι η υπόθεση του Πρωθυπουργού. Συγκαταλέγεστε πάντως στις δυνατές υποψηφιότητες? Οι επίσημες ανακοινώσεις, όπως είπαμε πριν, δεν έχουν γίνει. Ωστόσο, με ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι το δεύτερο βιβλίο με αυτό το οποίο κυκλοφορεί τώρα και θα κάνουμε και παρουσίαση αύριο στο Ηράκλειο, αλλά και δίπλα στον Πρωθυπουργό όλα αυτά τα χρόνια έχω παρακολουθήσει από κατά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, έχω σπουδές διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι έχω τις δυνατότητες να εκπροσωπήσω τη χώρα, αλλά λέω και πάλι, η ανακοινώση είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού, όχι δική. Αύριο λοιπόν στις 18:30 το απόγευμα θα παρουσιάσετε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου το βιβλίο σας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, οι περιπέτειες ενός οράματος». Το βλέπουμε τώρα και στους δέκτες μας. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο εγγύς μέλλον? Κάνατε μία αναφορά και στο ζήτημα των αγροτών, το οποίο έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Βεβαίως, είναι και αυτό. Είναι το ζήτημα ότι η Ευρώπη μένει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βλέπουμε τις ΗΠΑ και την Κίνα να προχωρούν. Η Ευρώπη χάνει σε επίπεδο παγκόσμιου στάτους. Επίσης, πέραν της οικονομικής υποβάθμισης, της κλιματικής κρίσης, το μεταναστευτικό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και βεβαίως οι προκλήσεις ασφάλειας, γιατί βλέπουμε από τα ανατολικά έναν πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, βλέπουμε στη Μέση Ανατολή έναν πόλεμο και βλέπουμε στο Σαχέλ επίσης αρκετούς πολέμους, στην υποσαχάρια Αφρική. Όλες αυτές οι προκλήσεις λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο στις 18:30 το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Τσιόδρα, μιας και έκλεισε δυστυχώς η γραμμή. Και να συμπληρώσω επίσης ότι την παρουσίαση έχει αναλάβει δημοσιογράφος της Crete TV, Νικολέτα Σφακιανάκη.